Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι και να καθαρογραφεί η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προεπιλογή των τριών υποψηφίων πόλεων για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 και στο Δήμο Ιωαννιτών άρχισε η κριτική από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή. Η αποτυχία να συμπεριληφθεί η πόλη στην προεπιλογή των τριών επικρατέστερων είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει το Δήμο στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή, ανεξάρτητα από τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης και την άσκηση κριτικής, έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε δημόσια αποτίμηση και απολογισμό της προσπάθειας, να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η πρόταση δεν έγινε δεκτή και να δημοσιοποιήσει προφανώς και το οικονομικό σκέλος της προσπάθειας που τελικά δεν προχώρησε. Αν αναλογιστεί πάντως κάποιος ότι οι τρεις πόλεις που μπήκαν στην προεπιλογή έχουν μπροστά τους πολλούς ακόμη μήνες μέχρι την οριστική απόφαση, επομένως και επιπλέον έξοδα, ίσως είναι καλύτερα που δεν προχώρησε η πρόταση των Ιωαννίνων, εάν φυσικά δεν είχε σοβαρές πιθανότητες τελικής επικράτησης. Σε δηλώσεις του, ο Θωμάς Μπέγκας επανέλαβε πως η προσπάθεια, παρά την αποτυχία της, αφήνει σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον της πόλης, αναφερόμενος στο πνεύμα της συνεργασίας που καλλιεργήθηκε μεταξύ φορέων της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχουν δύο πολύ ωραίες στίχοι στο ελληνικό τραγούδι. Ο ένας στίχος λέει ότι ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Είναι τραγούδι των Big Slugs. Υπάρχει άλλος ένας πολύ ωραίος στίχος που λέει ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό. Τον Φατμέι του Πορτοκάλογλου, μάλλον του Πορτοκάλογλου σκέτο. Λοιπόν, επί της ουσίας η γραπτή μου δήλωση εκφράζει την άποψή μου σχετικά με τη διαδικασία αυτή. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που είπα, ότι δώσαμε μια ωραία μάχη, μια μάχη μεγάλου βεληνικούς, αποκτήσαμε σημαντικές εμπειρίες, ενώσαμε δυνάμεις του τόπου, δημιουργήθηκε μια κουλτούρα συνεργασίας, νομίζω και μια παρακαταθήκη από το φάκελο αυτό για το σχεδιασμό σε σχέση με τον πολιτισμό. Από εκεί και πέρα θα γίνει και ένας απολογισμός με το Πνευματικό Κέντρο που ουσιαστικά συντώνει σε αυτή την προσπάθεια και θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ο καθένας μπορεί να διατυπώνει την άποψή του. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω εκλεγεί σαν άρχοντας σε αυτό το τόπο και οφείλω να φερθώ ως άρχοντας. Και ως άρχοντας εγώ ευχαρίστησα όλους τους ανθρώπους μαζί και την αντιπολίτευση για την προσπάθεια την οποία έκαναν για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε. Θα αξιολογηθεί από την κοινωνία. Σας είπα, θα σας πούμε και κάποια στιγμή περισσότερα πράγματα κάνοντας και τον απολογισμό με το Πνευματικό Κέντρο. Για μένα όμως είναι μια σημαντική προσπάθεια, είναι μια σημαντική παρακαταθήκη. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εξωστρεφείς, πάμε μπροστά και θα κάνουμε και άλλες σπουδαίες διεκδικήσεις για την πόλη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται εμπειρία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχε η απάντηση σε ερώτηση για τα κριτήρια που τελικά κυριάρχησαν για την επιλογή. Καταλήξατε στο ίδιο συμπέρασμα ότι έγινε μια πραγματική αξιολόγηση επί του φακέλου, επί των φακέλων. Μου κάνετε μια πολύ σοβαρή ερώτηση τώρα. Όντως αυτή η διαδικασία είχε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν το τεχνοκρατικό και το άλλο κομμάτι ήταν το πολιτικό. Θεωρώ ότι ήταν στρατηγική επιλογή της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού να μην ανακατευτεί πολιτικά με τη διαδικασία. Είναι μια επιλογή, εγώ τη σέβομαι, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Καταρχήν, ένα από τα βασικά κριτήρια του συγκεκριμένου θεσμού είναι ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα και ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι μέσω αυτού του θεσμού ένα εργαλείο σε πιο φτωχές περιοχές, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό από ό,τι φαίνεται τελικά δεν ήταν κριτήριο. Γιατί σας είπα, εξέλιψαν τα πολιτικά κριτήρια και η πολιτική παρέμβαση σε εισαγωγική με την καλή έννοια του όρου και από εκεί και πέρα αφέθηκε η αξιολόγηση όλη σε τεχνοκρατικά κριτήρια. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Για μας όλο αυτό είναι μια σημαντική εμπειρία. Σε ανακοίνωσή της, η ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία κάνει λόγο για προχειρότητα, επιπολαιότητα και ανικανότητα της δημοτικής αρχής, ζητώντας τη δημοσιοποίηση του φακέλου της πρότασης. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, που γεννιούνται από τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή το όλο ζήτημα. Όπως πολλά είναι και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν μόνο και μόνο για να πειραματίζεται η Δημοτική Αρχή και να αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα με ελαφρότητα που αγγίζει τα όρια της φεδρότητας και του εμπεγμού. Καλείται η Δημοτική Αρχή να δημοσιοποιήσει πάρα αυτά τα στοιχεία του φακέλου, ώστε η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί όλα όσα συνέβησαν για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα που ήταν ο αποκλεισμός της πόλης ακόμη και από την Τριάδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μία σειρά ερωτημάτων επίσης θέτει η παράταξη Γιάννενα τώρα για την απόρριψη της πρότασης των Ιωαννίνων, ασκώντας όμως σκληρή κριτική σε προσωπικό επίπεδο στον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, Κώστα Γκόγκο.
Ο πραγματικός λόγος της αποτυχίας μας, τονίζεται, ήταν ο ελλιπής φάκελος της υποψηφιότητάς μας, αφού αυτό ήταν το βασικό κριτήριο για την πρόκριση στη δεύτερη φάση. Ο κύριος Γκόγκος σημειώνεται, παρότι κλήθηκε 3 φορές δημοσίως από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσει τουλάχιστον τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αδιαφόρησε προκλητικά. Τώρα πλέον καταλαβαίνουμε το λόγο της μη ενημέρωσης. Τι να μας παρουσίαζε ο κύριος Γκόγκος όταν όλα κινούνται με ανοργανωσιά και βραδύτητα? Δυστυχώς για αυτόν αλλά και για την πόλη ήρθε η ώρα της πικρής αποκάλυψης. Ο κύριος Γκόγκος είναι ο μόνος πρόεδρος που από ιδρύσεως του Πνευματικού Κέντρου λαμβάνει μισθό και οφείλει να παραδεχθεί την ανεπάρκειά του, να σκύψει το κεφάλι, να ζητήσει συγγνώμη από το γιανιώτικο λαό και να παραιτηθεί. Αν δεν το πράξει, ο κύριος Δήμαρχος έχει υποχρέωση να τον πάυσει άμεσα, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της παράταξης «Γιάννενα τώρα».